Καλώς ήρθατε. Ελπίζω να είναι ενδιαφέρον το θέμα που θα συζητήσουμε σήμερα. Θα μιλήσουμε για τα παιχνίδια υπολογιστών, τι γίνεται εσωτερικά. Όλοι έχουμε παίξει διάφορα και έχουμε κολλήσει και μας αρέσει. Όλοι έχουμε ακούσει τρελά εκατομμύρια να χορεύουν σε κέρδη και τέτοια. Ήρθε η ώρα να δούμε λίγο πώς γίνεται το σκηνικό. Η κυρία που βλέπετε είναι από το 1993, αν θυμάμαι καλά, 96. Είναι από τους χειρότερους κακούς που έχουν υπάρξει ποτέ, για όποιον έπαιζε role playing. Είναι από το Lands of Lore. Και αυτό που λέει από κάτω είναι πολύ ταιριαστό για όποιον θέλει να ασχοληθεί με game programming. Έτσι, δεν είναι καθόλου τυχαίο που το βάλαμε εκεί πέρα. Για να δούμε λοιπόν τι γίνεται. Λοιπόν, τα παιχνίδια είναι κάτι πολύ περίπλοκο. Μπορεί εξωτερικά να βλέπετε κάτι το οποίο είναι, ξέρω εγώ, ένα μπαλάκι να χοροπηδάει με δύο ρακέτες, πόγκ ας πούμε. Δυστυχώς όμως αυτό είναι κάτι το οποίο εσωτερικά είναι εξαιρετικά περίπλοκο. Είναι αδύνατο να κατανοήσετε την ποσότητα της ενέργειας και της προσπάθειας που χρειάζεται για να φτιαχτεί έστω και το απλούστερο παιχνίδι, αν δεν μπείτε ποτέ σε τέτοια διαδικασία. Τα παιχνίδια είναι ο δυσκολότερος τομέας προγραμματισμού που έχω συναντήσει ποτέ μου, μετά από το design phase ενός λειτουργικού συστήματος. Βεβαίως. Αυτά τα slides υπάρχει κάποιος τρόπος να τα πάρουμε? Ναι, φυσικά. Για να μην όχι, συνεννοούμαστε και σας τα δίνω, δεν υπάρχει πρόβλημα. Το χειρότερο πράγμα που μπορεί να κάνει κάποιος στη ζωή του ως προγραμματιστής είναι να φτιάξει λειτουργικό σύστημα, και εννοώ το design phase, όχι το coding, γιατί υπάρχουν τεράστια ζητήματα που πρέπει να σκεφτεί κανείς εκεί πέρα και να αποφασίσει, πάρα πολλά trade-offs. Το δεύτερο χειρότερο είναι αυτά. Τι πρέπει να έχει ένα καλό παιχνίδι? Πρέπει να έχει μια καταπληκτική ιστορία, πρέπει να έχει καταπληκτικά γραφικά, εξαιρετικό ήχο που να σε βάζει μέσα στο παιχνίδι. Όποιος έχει παίξει κάποια horror RPGs που κυκλοφορούν από παλιότερα System Shock, ξέρω εγώ, ή Dead Space και τέτοια πράγματα, ξέρει πόσο παίζει ο ήχος. Δηλαδή, το μισό παιχνίδι είναι ο ήχος εκεί πέρα. Που ανοίγεις την πορτούλα, ας πούμε, μπαίνεις στο δωμάτιο που είναι σκοτάδι, σου ακούγεται το τρίξιμο από πίσω, σου κόβονται τα ύπατα κτλ. Αυτό είναι ένα process το οποίο δεν είναι τυχαίο προφανώς, έτσι. AI, Artificial Intelligence, το οποίο πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο non-artificial γίνεται, δηλαδή να προσομοιάζει την πραγματικότητα, γιατί ήδη έχουμε 20-30 χρόνια εμπειρίας παιχνιδιών από πίσω μας, συλλογικά ενώ σαν ανθρωπότητα, και πλέον το να βγάλεις ένα τύπο με ένα σπαθί ο οποίος έρχεται και σου κάνει μπου, προφανώς δεν πιάνει πια, το έχουμε δοκιμάσει σε εκατομμύρια παιχνίδια. Ένα concept το οποίο να είναι original. Υπάρχουν παιχνίδια που δεν έχουν story, έτσι. Ένα platform game δεν έχει κάποιο story ιδιαίτερο. Αλλά πρέπει να έχει ένα concept όμως που να σε τραβάει. Ένα πολύ μεγάλο budget. Όπου το πολύ μεγάλο budget μην το πάρετε σε απόλυτα νούμερα, απλά είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που φαντάζεστε όταν ξεκινάτε. Έτσι, δηλαδή, μπορεί να ξεκινήσετε ένα παιχνίδι με ένα budget 1000 ευρώ, θα είναι πολύ περισσότερο. Θα φτάσετε εύκολα τις 5.000. Έτσι. Μπορεί να ξεκινήσετε ένα παιχνίδι με ένα budget γύρω στο εκατομμύριο που έχει γίνει στην Ελλάδα από ελληνική εταιρεία που δούλευαν γνωστοί και συνεργάτες μου. Δεν κυκλοφόρησε ποτέ. Ένα adventure ήταν, ναι. Δεν θυμάμαι τον τίτλο του. Ήταν στην αρχαία Ελλάδα, συγγνώμη. Θέσεις. Το Θέσεις, μπράβο. Μπράβο. Αυτό δεν βγήκε ποτέ. Ξεκινήσανε με ένα budget γύρω στο μισό εκατομμύριο, το οποίο πολύ γρήγορα πήγε στο 1 εκατομμύριο και τελικά κάψανε 3 εκατομμύρια και το παιχνίδι δεν κυκλοφόρησε ποτέ. Έτσι, ενώ είχε φτάσει να παρουσιαστεί στην E3 στην Αμερική και να πάρει σχετικά καλές κριτικές. Πολύ καλός φίλος και πρώην συνεργάτης ήταν ο illustrator που έφτιαχνε όλους τους χαρακτήρες και τα υπόλοιπα. Έφτιαχνε τα illustrations, τα έδινε στους 30, οι 30 τα φτιάχνανε. Μετά, στις ερωτήσεις, αν θέλετε, μπορούμε να συζητήσουμε
περισσότερο για όλα αυτά τα πράγματα, γιατί έχουν όντως ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Και τελικά τίποτα από όλα αυτά ή όλα αυτά και πολύ περισσότερα. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί πάρα πολύ απλά υπάρχουν παιχνίδια τα οποία βασικά δεν είχαν τίποτα από αυτά ή είχαν λίγα από αυτά και γίναν τεράστιες επιτυχίες. Παραδείγματος χάρη, το Pong που αναφέραμε και προηγουμένως. Τι είχε το Pong? Ήταν το μόνο παιχνίδι που υπήρχε εκείνη την εποχή. Πολύ απλό. Ήταν το πρώτο παιχνίδι που βγήκε στα δεκαρικάδικα που λέγαμε. Πιθανώς οι περισσότεροι από εσάς να έχετε γεννηθεί στη δεκαετία του 80. Ναι, τέλος πάντων, αυτό είναι 15 χρόνια πριν γεννηθείτε, αλλά τέλος πάντων, καταλαβαίνετε το κόνσεπτ. Αυτό είχε επαναληφθεί ξανά στο iPhone. Βγήκε ένα παιχνίδι που λεγόταν Flight Control. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς το ξέρετε. Που προσγειώνει στα αεροπλανάκια. Εκείνη την εποχή ακόμα ήταν παρθένο έδαφος στο App Store. Μια καλή ιδέα έπαιρνε μπροστά. Αν έβγαινε σήμερα το Flight Control, δεν θα γινόταν για τίποτα. Μπορεί να πήγαινε και άπατο, να μην το μάθαινε κανείς. Έτσι. Οπότε, το τι είναι τελικά ένα καλό παιχνίδι, είναι κάτι το οποίο πραγματικά δεν προσδιορίζεται έτσι εύκολα. Αλλά, αν πάτε εν σχέση με την πεπατημένη, είναι αυτά εδώ. Okay. Μπορεί να το κάνει ένα άτομο, μόνος του. Όπου ένα άτομο μην το παίρνετε literally, μια ομάδα δύο ατόμων, τριών ατόμων. Η απάντηση είναι ναι. Έχει γίνει. Έχει γίνει και έχουν βγάλει λεφτά. Αλλά η απάντηση είναι και όχι. Γιατί για κάθε έναν που κατάφερε και το έκανε, υπάρχουν κάποιες χιλιάδες που προσπάθησαν και απέτυχαν. Okay. Έτσι λοιπόν, στην πραγματικότητα, ναι, γίνεται, οι πιθανότητες είναι ελάχιστες όμως. Το Bioshock 2 είχε 120 εκατομμύρια δολάρια budget. 120 εκατομμύρια δολάρια budget. Μιλάμε για budget που είναι μεγαλύτερο από τις συνήθεις ταινίες του Hollywood, που κινούνται γύρω στα 70 με 80 εκατομμύρια. Για τι development team μιλάμε, πόσο μεγάλο? 50 άτομα. Αυτή ήταν η μόνιμη. Και άλλοι 200 τόσοι που ήταν εξωτερική, περιφερειακή και όλα τα υπόλοιπα. Να, παρακαλώ. Το GTA το 4, το προηγούμενο, δεν είχε περισσότερο budget, νομίζω. Νομίζω ήταν γύρω στα 135. Ναι. Αν θυμάμαι καλά, έτσι, τώρα τα νούμερα ξέρετε, αλλά ήταν όντως περισσότερο ακόμα, ναι. Έχω βάλει το marketing μέσα σε πολλά. Όχι, όχι, είναι εδώ πέρα, είναι εδώ, είναι μέσα σε αυτό. Δηλαδή, εδώ περιλαμβάνεται και το marketing, έτσι. Έχουν υπάρξει και μεγαλύτερα. Έχουν υπάρξει και, νομίζω το μεγαλύτερο ήταν γύρω στα 180 εκατομμύρια. Δεν θυμάμαι ποιος τίτλος ήταν, αλλά σε γενικές γραμμές προσπαθούν να το κάνουν έτσι. Λοιπόν, χρειάζεται αυτό το πράγμα? Όσο και αν σας ακούγεται ξυπνακίστικο, η απάντηση είναι εξαρτάται. Εξαρτάται τι πάτε να κάνετε. Υπάρχουν αυτά που λέμε AAA titles, που είναι αυτά, Bioshock, GTA, ιστορίες, όλα αυτά τα περίεργα που ακούμε, Crysis κτλ. Υπάρχουν όμως, ναι, τα τεράστια blockbusters που έχουν τέτοιους προϋπολογισμούς, υπάρχουν όμως παιχνίδια που σαν return on investment πήγανε δεκάδες φορές καλύτερα και είχαν πολύ πολύ μικρότερα budgets. Άρα εξαρτάται ποιοι είστε και τι πάτε να κάνετε. Πιστεύω ότι κανένας από εδώ μέσα δεν θα ήταν δυσαρεστημένος αν ξόδευε 10 χιλιάρικα και έπαιρνε 80 χιλιάρικα πίσω από το App Store. Καμία σχέση με τα ποσά που συζητάμε εδώ, αλλά μια χαρά, ειδικά για ένα πρώτο τίτλο. Καλά, δεν συμβαίνουν αυτά, αλλά λέμε τώρα έτσι. Ναι. Δεν συμβαίνουν αυτά όμως, έτσι μην το πάρετε ότι αυτό θα γίνει έτσι απλά. Δεν γίνεται, αλλά λέμε τώρα. Λοιπόν, η id software, δεν είναι ID, είναι id βασικά, έτσι. Δεν ξέρω αν το ξέρετε αυτό. Παρόλο που το σύνηθες είναι να το λέμε ID, είναι id software. Είναι ψυχολογικός όρος, ψάχτε το, έχει πλάκα. Αυτοί λοιπόν που έχουν φτιάξει το Doom, το Quake και όλα αυτά, το βγάζουν μόνο όταν είναι έτοιμο. Δηλαδή λένε θα ξεκινήσουμε και όταν είμαστε πραγματικά βέβαιοι ότι είναι εντάξει το παιχνίδι, τότε θα το κυκλοφορήσουμε. Είναι σωστή στρατηγική αυτή?
Και πάλι η εξυπναγίστικη απάντηση εξαρτάται. Αν είσαι εκείνη η εταιρεία που έχει βγάλει στην πορεία της κοντά στο μισό δισεκατομμύριο από licenses, games, merchandise και όλα τα υπόλοιπα που πουλάνε, affiliates και όλα αυτά, μπορείς πολύ εύκολα να το κάνεις αυτό. Έτσι. Όμως, δεν σημαίνει ότι είναι και σωστό. Ας πούμε, το τελευταίο παιχνίδι που βγάλανε, το Rage, τεχνικά ήταν εξαιρετικό. Το καθυστερήσανε μέχρι να βγει σχεδόν τέλειο. Είχαν κάποια προβληματάκια, βγάλανε ένα-δυο patch μέσα σε ένα μήνα, ήταν μετά εξαιρετικό. Δεν πούλησε όπως τα προηγούμενα. Γιατί? Γιατί με όλο αυτό το development πέρασε η μπογιά αυτού του είδους παιχνιδιών. Βγήκαν εκτός αγοράς. Όχι ότι χάσανε βέβαια, προφανώς. Απλά δεν βγάλαν τόσα πολλά όσα περιμένανε. Συνήθως τα ΜΜΟ βγαίνουν ανέτοιμα. Δηλαδή, τα δεν είναι ακριβώς έτσι. Θα το δούμε στις αποτυχίες αργότερα. Να δεις κάτι ωραία που βγήκανε. Αυτά τα τελευταία που έχω παίξει εγώ, τα περισσότερα βγαίνουν με πολλά features να λείπουν. Ναι. Και τα προσθέτουν σιγά σιγά. Ναι. Και με τη λογική ότι θα δούμε και πώς θα πάει και αν αξίζει το effort και τα υπόλοιπα. Ποια πλατφόρμα και γιατί? Υπάρχουν τα κλασικά PC και Mac, υπάρχουν οι κονσόλες, υπάρχει το iOS και τα Android κινητά και tablets. PC και Mac, πολύ εύκολο. Μπορείτε να το κάνετε με ένα πισάκι για πλάκα. Έχει αρχίσει και πέφτει ο κόσμος που παίζει όμως παιχνίδια στο PC και έχετε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Πώς θα το μάθουνε? Εκεί μπαίνετε σε άλλα ζητήματα, σε ζητήματα προώθησης. Κονσόλες. Μπορείτε να αλλάξετε πλευρό. Στο άλλο παίζει πολεμικό όνειρο. Στις κονσόλες δεν μπαίνετε με τίποτα. Έτσι. Μόνο σαν indie developers, μέσα από το Xbox Store και τα λοιπά, και τα αντίστοιχα του PlayStation, όπου πρέπει να κάνετε κάτι εξαιρετικά καλό για να βγάλετε και κάποια χρήματα, να έχει κάποιο νόημα. Γιατί αυτό? Γιατί για να πάρετε ένα development kit μιας γνωστής κονσόλας, πρέπει να έχετε ήδη ένα AAA title στο ενεργητικό σας. Καταρχήν. Και μετά θα έπρεπε να πληρώσετε ένα τραγικά υψηλό ποσό για να το πάρετε στα χέρια σας. iOS. Πολλά λεφτά, ε? Όχι. 300.000 developers πάνε να κάνουν αυτό που πάνε να κάνετε κι εσείς. Συζητάμε για απίστευτα πολλά παιχνίδια και απίστευτες πολλές εφαρμογές. Κάθε μέρα βγαίνουν γύρω στα 50. Καινούρια. Και όπως καταλαβαίνετε, είσαστε μια σταγόνα στον ωκεανό. Δεν θα σας μάθει ποτέ κανένας. Αν έχετε όρεξη, μπείτε στο App Store και αρχίστε να ψάχνετε παιχνίδια ενός μήνα πίσω. Έτσι. Όχι αυτά που έχουν κυκλοφορήσει τον τελευταίο μήνα, ένα μήνα πίσω. Θα εκπλαγείτε, γιατί θα βρείτε παιχνίδια τα οποία θα είναι απίστευτα ωραία και τα οποία δεν ξέρει κανένας. Θα δείτε ότι έχουν 4 ratings, 5. Μπορεί και κανένα. Μπορεί και κανένα. Ναι. Ναι. Και τα οποία είναι καταπληκτικά, απίστευτα, ναι. Καταπληκτικά σαν παιχνίδια και σαν εφαρμογή. Θα σας πω λοιπόν ένα λίγο insight από τη δική μου εμπειρία στο iOS. Εγώ έχω γράψει παιχνίδια για το iOS στο παρελθόν. Αν δεν έχετε ένα PR firm να σας πρόχνει τρελά και παλαβά, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να κάνετε οτιδήποτε. Οι τιμές ξεκινάνε από 5.000 το μήνα. Και με τα 5.000 το μήνα δεν θα κάνετε τίποτα. Δηλαδή απλά θα πάρετε κάποια reviews από κάποια sites και κάποια περιοδικά. Για να πείτε ότι θα έχετε νόημα, συζητάμε τουλάχιστον για 3 μήνες προώθηση. Και συζητάμε για κάτι το οποίο πρέπει να είναι τόσο καλά φτιαγμένο και τόσο καλά συντονισμένο, που πρέπει να ξεκινήσετε από την ώρα που θα ξεκινήσετε να φτιάχνετε και το παιχνίδι. Αλλιώς είστε 99% lost case. Android. Πολλά stores. Open source, freedom κτλ. Ναι, αλλά έχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Τα περισσότερα εκεί είναι free. Και όταν βγάλετε κάτι, αν είναι καλό, σε 3 μήνες θα το βγάλει κάποιος άλλος free. Άρα εκεί πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί στο μοντέλο που θα επιλέξετε. Αν θα έχει in-app purchases, αν θα έχει διαφημίσεις. Στο Android, κατά πάσα πιθανότητα, αξίζει να μην προσπαθήσετε να πάρετε τα λεφτά κατευθείαν, αλλά με πλάγιους και μέσους τρόπους.
Το Android έχει και ένα μεγάλο πρόβλημα. Θα το συζητήσουμε πιο κάτω. Εδώ που λέμε all platforms, γιατί να μην το φτιάξεις μια φορά και να το πουλήσεις παντού. Εδώ έχεις κάποια προβλήματα. Πρέπει τα assets που θα φτιάξεις να είναι reusable. Το οποίο, λες ένα Photoshop είναι φτιάχνω γραφικό, γιατί όχι. Δεν είναι τόσο απλό, θα το δούμε στο τρίτο. Μια γλώσσα προγραμματισμού που να τρέχει παντού. Υπάρχει, υπάρχει, αλλά είναι C++. Και δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα. Τώρα τελευταία έχουν αρχίσει και βγαίνουν κάποιες μηχανές οι οποίες υποστηρίζουν JavaScript και C#. Εκεί τα πράγματα έχουν αρχίσει και καλυτερεύουν. Κάπως τη γλιτώνουμε. Και το τρίτο και τελευταίο, ο εφιάλτης του fragmentation. Αυτό είναι και μόνο με Android να ασχοληθείτε, ισχύει αυτό, ή αν πάτε να το κάνετε σε πολλαπλές πλατφόρμες. Τι εννοούμε. Εννοούμε ότι πρέπει να φροντίσετε να αντιμετωπίσετε το ίδιο πρόβλημα πολλές φορές. Το input. Ένα παράδειγμα. Τα PC έχουν κουμπιά. Οι κονσόλες έχουν joysticks, έτσι, controllers. Τα κινητά έχουν touch. Πρέπει με έναν τρόπο αυτό να καταφέρνετε με διαφορετικές μεθόδους input να έχετε το ίδιο αποτέλεσμα. Δηλαδή να φτιάξετε ένα interface ανάμεσα σε πολλά input και το παιχνίδι σας. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό έχει κάποιες δυσκολίες που πηγάζουν και από τη φυσική διάσταση του πράγματος. Είναι άλλο να έχεις ένα touch και άλλο να έχεις 105 κουμπιά. Έτσι, το καταλαβαίνετε αυτό. Το χειρότερο απ' όλα είναι τα γραφικά. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 35 κύρια aspect ratios που χρησιμοποιούνται σε displays. Αναλογία ύψους προς πλάτος. Που τι σημαίνει, πρέπει να τα καλύψετε όλα. Αν καταφέρετε να σχεδιάσετε ένα σύστημα το οποίο να αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα και να μπορείτε με ένα set assets να βγαίνετε παντού, έχετε πάρει διδακτορικό και μη σας πω και Νόμπελ. Έτσι. Δεν γίνεται αυτό. Οκ. Okay. Δεν γίνεται. Τα πάντα γίνονται. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Για να δούμε παλιότερες επιτυχίες και αποτυχίες. Τέτρις. Το καμάρι της Σοβιετικής Ρωσίας. Έτσι. Pong. Bubble Bubble. Κάποιοι παλιότεροι εδώ ίσως να έχουν επενδύσει μια μικρή περιουσία στο Bubble Bubble. Και ομιλών συμπεριλαμβάνεται. Λοιπόν, Mortal Kombat. Ένα χαζό παιχνίδι με ένα πολύ πολύ έξυπνο σύστημα προώθησης. Είχε πάρα πολλά αίματα. Ναι. Τους βάραγες, τους έκοβες τα χέρια, τους έβγαζες τα κεφάλια. Ήτανε το κλασικό παράδειγμα προώθησης δια της αρνητικής διαφήμισης. Μόνο και μόνο που βγήκανε όλες οι συντηρητικές οργανώσεις του κόσμου και το καταδικάσανε με τα δεληγμίας, δεκαπλασιάσαν τις πωλήσεις του. Doom. Τα πρώτα ψευδο 3D πράγματα και όλη η σειρά. Μετά Doom 2, Quake, ιστορίες κτλ. Technological Advance. Από εκεί που βλέπαμε flat, ξαφνικά αρχίσαμε να βλέπουμε τρισδιάστατο κόσμο. Lands of Lore. Μια από τις καλύτερες ιστορίες, πάντα σκεφτείτε το εν σχέση με την εποχή που κυκλοφόρησε, έτσι. Συζητάμε αρχές 90's αυτό τώρα. Γιατί το βάλαμε εδώ, για να δείτε ότι έχει σημασία και το σενάριο. Αυτό ήταν μόνο σενάριο το παιχνίδι. Flight Control. Πολύ έξυπνο. Φτιάξανε τα πρώτα drawing games. Το πρώτο ήταν αυτό. Σε συνδυασμό με τις συνθήκες που επικρατούσαν εκείνη τη στιγμή στο App Store, τεράστια επιτυχία, πολλά εκατομμύρια. Angry Birds. Και αυτή. Technological Advance. Physics-based games. Πρώτη που το φτιάξανε. Κανένας άλλος πριν. Και τα visuals του. Ήταν πολύ συγκεκριμένα. Ναι, η εικόνα ήταν καλοφτιαγμένη. Οι ήχοι παίξαν πολύ μεγάλο ρόλο, σωστά. Σωστά. Cut the rope. Αυτό είναι μια επιτυχημένη αποτυχία. Γιατί? Γιατί πήγε καθαρά και μόνο από τη φόρα που είχε το Angry Birds.
Αν το παίξει το κάτω ρόμπ, δεν είναι τίποτα φοβερό. Απλά, όταν ήταν το επόμενο μεγάλο πράγμα που έβγαλε η Chillingo μετά το Angry Birds, πέσαν όλοι πάνω και το πήρανε. System Shock 1 και 2. Τα πρώτα thriller που υπήρξαν σε role playing. Μέσα στους υπολογιστές. Past failures. Tetris. Πώς γίνεται αυτό? Είναι πάρα πολύ απλό. Το Tetris ήταν τεράστια επιτυχία γιατί το έχει παίξει όλο το σύμπαν. Αυτοί που το φτιάξανε δεν πήρανε ούτε 20.000 δολάρια. Okay, οπότε η αποτυχία μπορεί να έχει και ένα άλλο πρόσωπο. Δηλαδή, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Δεν είναι ότι έγινες γνωστός και famous και τα λοιπά. Λεφτά έβγαλες. Lands of Lore 3. Όταν παίρνεις κάτι και αρχίζεις και το τραβάς από τα μαλλιά, κάποια στιγμή ξεφτίζει. Dai Katana. Ο κύριος Ρομέρο. Μεγάλος στάρ δημιουργός παιχνιδιών. Επί χρόνια και χρόνια και χρόνια το έφτιαχνε και το πάλευε, το έκανε και όταν κυκλοφόρησε ήταν το τραγικότερο role-playing που έχει υπάρξει ποτέ. Ήταν τόσο τραγική αποτυχία που συγκεκριμένως βγήκε από την αγορά. Δεν ξανα... Δηλαδή, από εκεί που ήταν όνομα, δεν ξανασχολήθηκε ποτέ κανείς μαζί του. Ήταν αυτός που είχε φτιάξει τα Doom, τα Quake και τα λοιπά μαζί με τον Garmack και τους υπόλοιπους. Και παιχτρώνει. Αλλά ήταν και προγραμματιστής όμως. Ναι, όχι σαν τον Κάρμακ, βέβαια. Όχι, ο Κάρμακ. Δεν έφτιαχνε το πρόγραμμα. Και έπαιζε το παιχνίδι, βασικά. Ήταν και προγραμματιστής. Δεν ήταν η δουλειά του αυτή, έτσι. Ο Κάρμακ σκέφτεται σε άσους και. Ναι. Εκεί που απέτυχε ήταν γιατί. Γιατί πήγε να κάνει ακριβώς αυτή τη δουλειά. Ναι. Πήρε, καβάλισε το καλάμι και θεώρησε ότι επειδή ήξερε να προγραμματίζει λιγάκι, μπορεί να το κάνει, ξέρω εγώ. Να κάνει project management. Και εκεί την πάτησε, βέβαια. Duke Nukem Forever. 15 χρόνια development. 15 χρόνια development, το φαντάζεστε αυτό. Έχει αλλάξει 6 μηχανές. Ναι, και όταν βγήκε ήταν μισό. Λοιπόν, Rage, για τους λόγους που είπαμε πριν. Καλό μεν, έβγαλε λεφτά, αλλά ήταν πλέον αργά. Είχε περάσει η μπογιά. Amazing Alex. Προσπαθήσανε να κάνουν αυτό που κάνανε με το Cut the Rope. Έτσι, προσπαθήσανε να το κάνουν κι άλλη μια φορά. Και βέβαια δεν τους συγχώρησε το κοινό. Το Angry Birds είναι της Ρόμπι, δεν είναι της Τσίλινγκ. Αυτό θα μου επιτρέψετε να μην σας το συζητήσω, γιατί έχω και ένα NDA πάνω σε αυτό. Αλλά... Άλλο αυτό. Λέω πώς το βλέπω μπροστά. Εντάξει, ναι, έτσι φαίνεται. Αλλά μερικές φορές τα φαινόμενα πατούν. SimCity 2013. Έχεις ένα υπέροχο franchise, το οποίο πουλάει εκατομμύρια και αποφασίζεις μετά από σχεδόν μια δεκαετία να βγάλεις το επόμενο κομμάτι. Και τα κάνεις χάλια με το infrastructure. Ζητάς από τους παίχτες να είναι μονίμως συνδεδεμένοι στο ίντερνετ και δεν έχεις τους σερβερ να σηκώσουν τα 25 εκατομμύρια που προσπάθησαν την πρώτη εβδομάδα να παίξουν. Αποτέλεσμα... Βγαίνει το Amazon και σε αφαιρεί από τη λίστα των προϊόντων του. Και αυτά χωρίς καν να συζητήσουμε για το παιχνίδι. Έτσι. Καταλαβαίνετε τι θέλω να σας πω και γιατί το γράψαμε αυτό εκεί. Και το χειρότερο απ' όλα, εκατομμύρια άλλοι τίτλοι που δεν τους έχουμε μάθει ποτέ. Και αυτό είναι αυτό που πρέπει πάντα να έχετε υπόψη σας. Οι επιτυχίες μετριούνται, είναι μετρήσιμες. Οι αποτυχίες είναι άπειρες όμως. Έτσι. Δεν υπάρχει τρόπος να τις δούμε όλες και να τις μετρήσουμε. Πάμε λίγο παρακάτω. Λοιπόν, για να δούμε ένα παιχνίδι τι έχει, από τι αποτελείται. The Game Loop. Έτσι. Κεντρικός βρόχος που επαναλαμβάνεται. Το Game State. Το κομμάτι του rendering, το κομμάτι του input handling, το κομμάτι του networking και physics ή σε απλές περιπτώσεις, collisions κτλ. Ας προχωρήσουμε λίγο, να τα δούμε. Α, σημαντικό. Τελικά, με βάση το προηγούμενο slide, καταλαβαίνετε ότι όλα τα παιχνίδια είναι τα ίδια εσωτερικά. Τα κεντρικά τους κομμάτια, δηλαδή, είναι τα ίδια. Δεν έχει σημασία η πλατφόρμα, τι βγάζεις έξω, και τι γίνεται, αυτά που έχεις να κάνεις σαν παιχνίδι είναι συγκεκριμένα, είναι αυτά.
αλλάζουν οι λεπτομέρειες και κάνουν τη διαφορά. Ακόμα και όταν γυρίσαμε από procedural σε object-oriented προγραμματισμό, μην φανταστείτε ότι αλλάξαν πολύ τα πράγματα. Από εκεί που είχες ένα linked list με sprites και έπαιρνες το καθένα και έκανες κάποιες εργασίες επάνω του, το γυρίσαμε και έχεις μια λίστα με αντικείμενα που τους στέλνεις ένα μήνυμα και τους λες, κάνε αυτό. Στο επόμενο, κάνε αυτό, κάνε αυτό, κάνε αυτό. Δεν άλλαξε κάτι ιδιαίτερα. Απλά λοιπόν πια το game loop δεν ξέρει τα specifics κάθε αντικειμένου. Απλά τον ειδοποιεί και του λέει, έχει περάσει τόσος καιρός, έχουν γίνει αυτά τα events. Φρόντισε να προσαρμοστείς. Okay. Για να δούμε τι είναι το game loop. Είναι ένα infinite loop ουσιαστικά, εντός εισαγωγικών infinite loop, έτσι. Το οποίο σειριακά φωνάζει procedures ή στέλνει μηνύματα σε όλα τα υπόλοιπα entities του παιχνιδιού. Και μόλις τελειώσει να το κάνει αυτό, αρχίζει πάλι από την αρχή. Το game loop πολλές φορές κάνει και handling το player input. Κάποιες άλλες φορές όχι. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο εξαρτάται καθαρά και μόνο από τη σχεδίαση του παιχνιδιού. Αν έχουμε ένα puzzle, είναι πολύ εύκολο να το κάνουμε μέσα στο game loop, το input handling. Αν έχουμε ένα real-time first-person shooter, συζητιέται. Ίσως συμφέρει να έχεις ένα ξεχωριστό thread που να ασχολείται με αυτά τα πράγματα. Και πολλές φορές αυτό το thread μπορεί να είναι συνδεδεμένο και με το networking. Γιατί προσπαθείς να κόψεις το lag και θέλεις να φεύγουν τα δεδομένα όσο πιο γρήγορα γίνεται. Είτε έτσι είτε αλλιώς, λαμβάνει υπόψη του όμως όλο το input του networking και όλο το player input. Είτε είναι ο ίδιος ο βρόχος αυτός που το μαζεύει, είτε υπάρχει κάποιος άλλος που έχει κάνει τη δουλειά. Καλεί το collision detection ή τα physics, αν είναι πιο περίπλοκο το παιχνίδι. Έτσι, φροντίζει δηλαδή να εκτελεστούν όλα τα physics και με βάση όλα τα παραπάνω, φτιάχνει το state του παιχνιδιού. Δηλαδή, φροντίζει ώστε όλα τα αντικείμενα να έχουν πάει στην επόμενη θέση, να έχουν ανατιναχτεί, να έχουν τρακάρει, να έχουν αλλάξει state, να πεθαίνουν, να ζωντανεύουν, να βγαίνουν και όλα τα υπόλοιπα. Και όταν φτιαχτεί το state αυτό και είναι έτοιμο, ρεντάρει ένα frame. Και μετά ξαναρχίζει πάλι από την αρχή. Οκ. Okay. Η περιγραφή είναι λίγο απλουστευμένη. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα, αλλά ας το κρατήσουμε μέχρι εδώ. Λοιπόν, το game state τι είναι. Είναι όλα τα δεδομένα που έχει το παιχνίδι. Πού βρίσκονται τα διάφορα entities, σε τι κατάσταση βρίσκονται, όλες οι ιδιότητές τους, έτσι. Το εσωτερικό state machine που μας λέει σε τι κατάσταση βρίσκεται εν σχέση με το σενάριο του παιχνιδιού, δηλαδή αν έχεις ένα role-playing game, ποια quests έχεις φτιάξει, τι επιλογές έχεις κάνει και όλα τα υπόλοιπα, έτσι. Και τι relations υπάρχουν μεταξύ των entities. Κάθε φορά που συμβαίνει κάτι, αυτό πρέπει να φτιάχνεται. Να αλλάζεται, να ετοιμάζεται. Okay. Και πάνω σε αυτό ακριβώς πατάει το rendering κομμάτι και μας βγάζει το output που είναι αυτό που βλέπουμε. Rendering. Όλα τα παιχνίδια σιγά σιγά γίνονται 3D. Ακόμα και τα 2D παιχνίδια που βλέπετε, στην πραγματικότητα είναι 3D. Okay. Particles, συστήματα μορίων που λέγονται. Είναι ένας πολύ έξυπνος τρόπος για να κάνεις διάφορα πράγματα. Καπνούς, εκρήξεις. Τι είναι τα particles? Είναι ουσιαστικά αντικείμενα, τριγωνάκια που έχουν ένα texture επάνω, μικρά 3D αντικείμενα, μέσης μικρά, τα οποία εμφανίζονται σε μια πολλαπλότητα, σε ένα σημείο, για να δώσουν ένα impression. Δηλαδή,
Αν πάρετε πολλά τρίγωνα, τα οποία τα μπλέξετε μεταξύ τους και τους ακουμπήσετε πάνω ένα texture ατμού και αυτό το πράγμα το κάνετε scale και rotate ταυτόχρονα, έχετε έναν ωραίο καπνό, ο οποίος μεγαλώνει, ανεβαίνει και στριφογυρίζει. Έτσι. Αν πάρετε point sprites, δηλαδή ουσιαστικά κυκλάκια κίτρινα, και εκεί που χτυπάει μία σφαίρα, εμφανίζεται σε ένα frame 10 από αυτά με πολύ μεγάλη ταχύτητα να πετάγονται, έχετε φτιάξει σπίθες. Okay. Το αναφέρω το particle system γιατί είναι ένα ξεχωριστό πράγμα, συνήθως, και έχει μια επιστήμη από μόνο του. Transformations. Για να εμφανιστεί οποιαδήποτε εικόνα, πρέπει να μετακινηθούν τα πράγματα. Αυτό πώς γίνεται? Γίνεται μαθηματικά. Υπάρχουν διανύσματα, πολλαπλασιάζονται με μήτρες και αυτό μας κάνει rotation, transportation, scaling, οτιδήποτε. Okay. Ένα ολόκληρο 3D mesh, ένα 3D αντικείμενο δηλαδή, αν το σκεφτείτε, αποτελείται από σημεία που ενώνονται μεταξύ τους. Τα σημεία τι είναι? Είναι ένα διάνυσμα το καθένα. Άρα λοιπόν, αν έχω μια μήτρα και κάθε σημείο αυτού του 3D αντικειμένου το πολλαπλασιάσω με αυτή τη μήτρα, ουσιαστικά σε αυτό το αντικείμενο δημιουργώ ένα μετασχηματισμό. Αν είναι μήτρα μετατόπισης, το πάω κάπου αλλού. Αν είναι μήτρα περιστροφής, το γυρίζω γύρω-γύρω. Okay. Εδώ έχουμε και ένα ζήτημα. Παλιότερα, στις κάρτες γραφικών, τα πράγματα ήταν στατικά. Δηλαδή, σου δίναν κάποια facilities, τα οποία έλεγες, πάρε αυτό το mesh, κάνε transform, κατά αυτόν τον τρόπο, τόσα units. Αυτό έχει αλλάξει τώρα πια. Γιατί έχουμε γυρίσει σε programmable GPUs. Τι είναι αυτά? Είναι ουσιαστικά επεξεργαστές ειδικού σκοπού. Δηλαδή, οι κάρτες γραφικών πλέον δεν είναι φτιαγμένες να κάνουν κάποια συγκεκριμένα πράγματα, αλλά είναι προγραμματιζόμενες. Οι drivers περιέχουν προγράμματα έτοιμα που κάνουν τα συγκεκριμένα πράγματα που κάνανε τα fixed pipeline παλιά. Okay. Αλλά μπορούμε και εμείς σαν προγραμματιστές να επέμβουμε πάνω σε αυτά και να φτιάξουμε καινούργια προγράμματα. Αυτά θα τα συζητήσουμε λίγο αργότερα. Να θυμίσω ότι στον κόσμο των PC υπάρχουν δύο στάνταρ, το OpenGL και το DirectX. Το OpenGL είναι σχετικά ανοιχτό. Το DirectX είναι της Microsoft, άρα είναι και θεόκλειστο. Ναι, έχεις το API, ξέρεις τι καλείς, τα λοιπά. Πώς γίνεται μέσα οτιδήποτε, δεν έχεις καμιά ιδέα. Έτσι. Τελευταία, το OpenGL γνωρίζει μια πολύ μεγάλη άνθηση, μια αναγέννηση, ενώ κόντευε να πεθάνει. Μόνο ο Carmack το ήθελε το OpenGL. Όλοι οι υπόλοιποι ήταν DirectX. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί όλες οι υπόλοιπες πλατφόρμες που έχουν γίνει εξαιρετικά δημοφιλείς πλέον, τα κινητά, τα tablets, κάποιες μικρές παιχνιδομηχανές που βγαίνουν τώρα με Android, παίζουν σε OpenGL. Επίσης, το OpenGL είναι πολύ πιο εύκολο να ξεκινήσει κάποιος να ασχοληθεί. Για να ασχοληθεί κάποιος με DirectX, πρέπει, όχι ότι είναι δύσκολο, αλλά πρέπει να καταλάβει την ονοματολογία της Microsoft, το οποίο από μόνο του είναι ένας μικρός άθλος. Γιατί δεν λένε τίποτα, όπως τα λέμε, οι φυσιολογικοί άνθρωποι. Έχουν το δικό τους θεό αυτοί μόνο. Έτσι, όποιος έχει ασχοληθεί και με Microsoft Service, το ξέρει. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Rendering. Συνεχίζουμε. Κάθε εικόνα που βλέπουμε στην οθόνη μας είναι ένα frame. Έτσι, αυτή είναι το terminology. Υπάρχουν αυτά που λέμε frame buffers. Τι είναι αυτό? Είναι ένα κομμάτι μνήμης, ένας πίνακας στη μνήμη του υπολογιστή, στη μνήμη της κάρτας γραφικών, εδώ και πολλές δεκαετίες, όπου κάθε πιξελάκι που έχουμε αντιστοιχεί σε έναν αριθμό από byte. Αυτά μπορεί να είναι ένα byte, μπορεί να είναι δύο bytes, μπορεί να είναι τρία bytes, μπορεί να είναι τέσσερα bytes. Ανάλογα με τα πόσα bytes έχεις και τόσα χρώματα. Και για ποιο λόγο υπάρχει και τέταρτο byte, ενώ ξέρουμε ότι με τα 32 bit
έχεις τα πόσα δισεκατομμύρια χρώματα έχεις κτλ. Γιατί το τέταρτο byte χρησιμοποιείται για α, για transparency. Okay. Σου δίνει 255 επίπεδα transparency. Okay. Πόσα frame buffers έχουμε? 2 ή 3. Γιατί? Γιατί αν πας και πειράζεις το frame buffer και εκείνη τη στιγμή η οθόνη κάνει ανανέωση, αν πέσεις πάνω στο refresh της οθόνης δηλαδή, που διαβάζει από το frame buffer, θα καταλήξεις με μισή εικόνα που να είναι το καινούριο frame, μισή εικόνα που να είναι το παλιό frame. Και θα έχεις tearing, δηλαδή θα δεις ένα σκίσιμο στην οθόνη. Οπότε τι κάνουμε, έχουμε τουλάχιστον 2 buffers, κάνουμε rendering στο πίσω που δεν φαίνεται και έχουμε μπροστά ένα που είναι σταθερό. Μόλις τελειώσει η διαδικασία του rendering, παίρνουμε το pointer που κοίταγε στο πρώτο buffer και το στέλνουμε να κοιτάει στο δεύτερο. Αυτό είναι atomic operation, δηλαδή γίνεται σε επίπεδο επεξεργαστή με ένα move στους καταχωρητές. Οπότε δεν υπάρχει περίπτωση να δεις tearing εκεί ποτέ. Γιατί triple buffering? Γιατί μπορείς να το κάνεις με 3 buffers όταν έχεις πολύ γρήγορη κάρτα γραφικών. Αυτό σε βοηθάει. Γιατί σε κάποιες πολύ γρήγορες κάρτες γραφικών υπάρχει περίπτωση να έχεις artifacts ή tearing, γιατί η κάρτα διαβάζει και κάνει τόσες πολλές εργασίες και τόσο μεγάλο refresh, ειδικά σε καλά monitor που στηρίζουν 100-120 Hz, ας πούμε, που μπορεί να μην σου φτάσει το δεύτερο buffer και να χρειάζεται και ένα τρίτο για να έχεις την απόλυτη ομαλότητα της εικόνας. Ποιο είναι το κακό με αυτό το πράγμα? Ότι βάζεις lag. Γιατί ουσιαστικά αυτό που βλέπεις είναι 2 frames πίσω. Άρα αντιδράς σε κάτι που είναι ήδη 2 frames παλιό, που σημαίνει ότι σε first person shooters, ας πούμε, υπάρχουν players οι οποίοι το αντιλαμβάνονται αυτό το πράγμα και τσαντίζονται. Γιατί δεν προλαβαίνει να αποφύγει τον πύραυλο, του σκάει στο κούτελο, χάνει. Από το lag του τρίτου buffer. Στα online game υπάρχει, ας πούμε, στα MMO που υπάρχει συνοστισμός από πολλούς παίκτες, το frame rate πέφτει... Αυτό πέφτει από τα communications του δικτύου, όμως. Έτσι, δεν πέφτει από το rendering. Πέφτει από τα communications του δικτύου. Υπάρχει μία μαγική τέχνη, την οποία εγώ προσωπικά δεν κατέχω, η οποία... Υποπτεύομαι ότι κάνουν διάφορες ανθρωποθυσίες για να το κάνουν αυτό, που είναι πώς να φτιάξεις ένα network layer, το οποίο να καταφέρνει με delay 150 millisecond να δουλεύουν τα πράγματα. Έτσι, δηλαδή, σκεφτείτε ότι εδώ συζητάμε για 30 καρέ ή 60 καρέ το δευτερόλεπτο. Έτσι. Για να έχει smooth gameplay θέλεις 60 καρέ το δευτερόλεπτο, οπωσδήποτε. Αφήστε τι λένε. Ας πούμε τώρα, στις καινούργιες κονσόλες που θα βγουν, στο Xbox 720 και στο PlayStation το 4, οι περισσότεροι developers, στην αρχή τουλάχιστον, κάνουν targeting 30 καρέ. Γιατί? Γιατί δεν έχουν το know-how να πάνε στα 60. Δεν ξέρουν ακόμα τις κονσόλες. Έτσι, οπότε σου λέει, εντάξει, θα βάλουμε πιο πολλά γραφικά να φαίνεται ωραίο, θα κάνουμε targeting τα 30 καρέ και θα τη γλιτώσουμε. Για να είναι όμως ομαλό, θέλει 60. Αν κάνετε... ένα δευτερόλεπτο δια 60, θα δείτε ότι είναι γύρω στα 17 millisecond, πόσα είναι, κάπου εκεί, αν θυμάμαι καλά, που σημαίνει ότι όταν έχεις lag, network lag 150 και frame rendering time 17, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ένα mismatch εκεί πέρα. Τι ανθρωποθυσίες κάνουν και το καταφέρουν, δεν έχω καταλάβει ακόμα, έτσι, δεν το γνωρίζω. Λοιπόν, κάποτε, τα παλιά τα χρόνια, κάναμε BitBLT. Ας πούμε, ένα από τα sailing point της Amiga εναντίον του Atari ST, αυτά ήταν πριν γεννηθείτε εσείς, ήταν ότι η Amiga είχε blitter, δηλαδή είχε ένα ειδικό τσιπάκι που παρέκαμπτε τον επεξεργαστή και έκανε memory transfer από ένα σημείο στο frame buffer, χωρίς να χρειάζεται να μπεις εσύ σε διαδικασία να το κάνεις με τον επεξεργαστή. Έτσι. Μετά περάσαμε στα VGA registers, που ήταν ένα τόσο βιβλίο που περιέγραφε όλα τα register της VGA και όλες τις παραλλαγές που είχε βγάλει οποιοδήποτε κατασκευαστής ποτέ, γιατί δεν υπήρχαν standards τότε και γράφαμε «βάλε στον τάδε καταχωρητή αυτό». If
ο κατασκευαστής της VGA που το παίρνει από έναν άλλο register είναι αυτός, ένα 16-αδικό string, έχουμε πέσει σε μπακατέλα. Μην το κάνεις έτσι, κάνε το αλλιώς. Καταλαβαίνετε ότι μπορούσες εύκολα να περάσεις κανένα χρόνο μέχρι να φτιάξεις μια πλήρη βιβλιοθήκη που να παίζεις όλες τις VGA και εντωμεταξύ είχαν βγει άλλες καμιά δεκαριά που δεν τις κάλυπτες. Έτσι. Λοιπόν, αυτά τα φοβιστικά πράγματα έχουν περάσει, είναι στο παρελθόν. Το frame rate είναι εξαιρετικά σημαντικό για το rendering. Κάτω από τα 30 frames απλά δεν παίζεται όταν έχει κίνηση. Εκτός αν συζητάμε για ένα παιχνίδι που δεν έχει frame rate. Δηλαδή ένα puzzle, έτσι, καταλαβαίνετε ότι δεν έχει τέτοια πράγματα. Αυτό δεν απλάει σε puzzle games, ας πούμε. Έτσι. Επιλογές, αυτό που είπαμε πριν. Θέλουμε να φαίνονται πιο ωραίο ή θέλουμε να πηγαίνει γρήγορα. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το αποφασίσει αυτός που φτιάχνει το rendering κομμάτι. Δεν είναι κάτι στάνταρ. Καταλαβαίνετε ότι το να καταφέρεις να φτιάξεις μια φωτορεαλιστική εικόνα αυτού του δωματίου, η οποία να ρεντάρεται 10 φορές το δευτερόλεπτο, είναι εξαιρετικό κατόρθωμα, αλλά δεν παίζεις παιχνίδι έτσι. Okay. Άρα λοιπόν χρειάζεται να κάνεις πάρα πολλές επιλογές και να βρεις πάρα πολλές ισορροπίες. Υπάρχει το θέμα του resolution. Κάποιοι, ας πούμε, που ασχολούνται με κονσόλες δεν ενδιαφέρονται, γιατί η κονσόλα έχει τις τηλεόρασεις, αυτό είναι. Έτσι. Ενώ σε άλλα πράγματα, όπως τα πισιά, που υπάρχουν εκατομμύρια monitor με πολλές αναλύσεις κτλ., μπαίνεις σε μια διαδικασία να δεις πώς φαίνεται, τι και πώς, άλλα aspect ratios, υπάρχουν monitor πια που είναι για βίντεο και είναι μακρόστενα σαν πεπόνι και φαίνεται χάλια το παιχνίδι εκεί. Πρέπει λοιπόν να μπεις και εκεί πέρα και ταυτοχρόνως υπάρχουν και ορισμένα ζητήματα. Anti-aliasing. Τι είναι αυτό? Παίρνει, ρεντάρει την εικόνα ως έχει και μετά per pixel παίρνει όλους τους γείτονες και κάνει smoothing τα χρώματα με κάποιους αλγοριθμούς, bilinear, trilinear, οτιδήποτε. Υπάρχουν διάφορα filterings που γίνονται εκεί πάνω, ούτως ώστε να απαλείψει το jagging που λέμε, δηλαδή τα σκαλοπάτια στις γραμμές, να φαίνονται ομαλά. Αυτό σου καταναλώνει όμως επεξεργαστική ισχύ από την κάρτα γραφικών. Okay. Και ρίχνει το frame rate. Special effect και shaders. Θυμάστε που είπαμε ότι είναι programmable πλέον τα πράγματα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι έχεις τα 3D αντικείμενα στη διάθεσή σου και μπορείς να επέμβεις επάνω, αλλά έχεις και το frame buffer στη διάθεσή σου και μπορείς να επέμβεις επάνω σε κάθε σημείο και στις δύο περιπτώσεις προγραμματιστικά. Παραδείγματος χάρη, αν έχεις ένα mesh που είναι επίπεδο, με έναν απλό shader μπορείς να υπολογίζεις την απόσταση από το κέντρο κάθε vertex. Vertex είναι οι τελίτσες που φτιάχνουν τα τρίγωνα στο 3D, έτσι. Δηλαδή ένα τρίγωνο αποτελείται από τρεις τελίτσες. Μπορείς να πας σε κάθε τέτοια τελίτσα που λέγεται vertex, να υπολογίσεις την απόσταση από το κέντρο και με προγραμματιστικό τρόπο να τις αλλάξεις το ψι. Ή να την ανεβάσεις ή να την κατεβάσεις πιο κάτω. Και αν αυτό το κάνεις επί τη βάση μιας συνάρτησης ημιτόνου, τι έχεις κάνει? Έχεις κάνει ένα rippling effect. Δηλαδή, πέφτει κάτι, εφαρμόζεις αυτό το shader στην ευθεία επιφάνεια και τι κάνεις? Ουπ, κύματα. Αν το κάνεις και λίγο πιο έξυπνα, που να λαμβάνει υπόψη του και το χρόνο κτλ., μπορείς να το κάνεις και να απομακρύνεται από το κέντρο. Okay, αυτό είναι ένας vertex shader που λέγεται. Ένας pixel ή fragment shader. Πάει και παίρνει το frame buffer και κάθεται σε κάθε pixel και κάνει μια επεξεργασία. Αυτό σημαίνει ότι μπορείς να βάλεις lens flares. Τι είναι τα lens flares? Όταν κοιτάμε τον ήλιο μέσα από κάμερα, δεν εμφανίζονται κάποιοι κύκλοι, έτσι, προοπτικά προς το μέρος μας κτλ. Αυτό μπορείς να το βάλεις επάνω σε ένα ήδη rendered frame του παιχνιδιού, χρησιμοποιώντας ένα shader. Shader λοιπόν τι είναι? Είναι προγράμματα τα οποία επιδρούν είτε πάνω στη γεωμετρία, είτε πάνω στο output του παιχνιδιού. Και ότου θαύματος έχουν ειδική γλώσσα που γράφονται. Έτσι. Και είναι μια επιστήμη από μόνη της να το κάνει σωστά. Παλιότερα υπήρχαν και περιορισμοί, είχες και συγκεκριμένα byte. Δεν μπορούσε να έχεις πάνω από στην αρχή 128, μετά 256 εντολές και τέτοια πράγματα. Τώρα πια έχουν
χαλαρώσει τα πράγματα, γιατί το hardware έχει προχωρήσει. Hardware, μιας και το αναφέραμε, που κάνει τελικά το rendering. Τα περισσότερα πράγματα που υπάρχουν είναι rasterizers. Τι σημαίνει αυτό? Παίρνουν το τριγωνάκι και του κολλάνε ένα αυτοκόλλητο πάνω. Πλαφ. Okay. Υπάρχουν όμως τα κινητά, tile renderers, που χωρίζουν την οθόνη σε μικρά κομματάκια για λόγους optimization, σε τετράγωνα που λέγονται tiles, πλακάκια, έτσι. Και κάθε φορά ασχολούνται με ένα συγκεκριμένο πλακάκι. Ας μην μπούμε τώρα στα specifics, αυτό το κάνουν γιατί είναι πολύ πιο efficient. Δεν μπορεί να αποδώσει, ας πούμε, όπως ένα τέρας που βγάζει Nvidia ή AMD πρωινάτι, σε καμία περίπτωση, αλλά καίει πολύ πολύ λιγότερο ρεύμα συγκριτικά. Γι' αυτό κυρίως χρησιμοποιείται στα κινητά και στα tablets. Όταν μπεις όμως στη διαδικασία να ασχοληθείς σε πολύ low level επίπεδο, πρέπει να το ξέρεις αυτό και να ξέρεις να το εκμεταλλευτείς. Γιατί όπως όλες τις τεχνολογίες, αυτό έχει τα καλά του, αλλά έχει και τους περιορισμούς του. Okay. Και ray tracers, αυτό θα το δούμε κάποια στιγμή στο μέλλον. Ήδη υπάρχουν ray tracers, απλά δεν πουλούνται, είναι σε πειραματικό στάδιο. Όπου τι κάνουνε, εκτοξεύουνε από το υποτιθέμενο μάτι του θεατή μία ακτίνα προς κάθε πίξελ της οθόνης. Και αρχίζουν και υπολογίζουν γεωμετρικά που χτυπάει. Δηλαδή, χτυπάει εδώ, αυτό είναι μάτι επιφάνεια, δεν ανακλάται. Άρα το χρώμα θα είναι αυτό. Αν, ας πούμε, χτυπήσει το ρολόι μου υπογωνία, που έχει ένα γυαλί από πάνω, σημαίνει ότι ανακλάται, άρα γίνεται ένα blending αυτού εδώ του χρώματος με αυτό εκεί το χρώμα εδώ πάνω. Και έχεις αυτόματα διαφάνειες, refractions, αντανακλάσεις, φώτα, τα πάντα. Okay. Το πρόβλημα ποιο είναι? Αυτή τη στιγμή, την τελευταία φορά που είχα δει κάτι ανάλογο, με ένα Quad SLI σύστημα της NVIDIA, ήταν γύρω στα 8 καρέ το δευτερόλεπτο. Αλλά έβγαζε φωτορεαλισμό. Έτσι. Οπότε, στο μέλλον, λογικά, θα τα δούμε και θα αρχίσουμε να έχουμε επαφές. Βέβαια, οι ray tracers έχουν και ορισμένα πολύ σημαντικά προβλήματα, τα οποία δεν έχουν ξεπεραστεί ακόμα, γι' αυτό και δεν τα βλέπουμε εμπορικά, πέραν της ταχύτητας. Okay. Υπάρχουν ορισμένα πράγματα που δεν είναι efficient ένας ray tracer. Γιατί πρέπει να κάνει όλους τους υπολογισμούς. Ενώ σε ένα rasterizer υπάρχουν απίστευτα shortcuts που μπορείς να κάνεις. Okay. Texture, texturing, multi-texturing και compression. Texture τι είναι? Είναι μια 2D εικόνα, την οποία την κολλάς σαν αυτοκόλλητο πάνω σε ένα τρίγωνο. Texturing είναι αυτή η διαδικασία. Multi-texturing είναι τι? Ότι πολλές φορές συμφέρει να βάλεις δύο εικόνες στο ίδιο τρίγωνο. Παραδείγματος χάρη, αν έμπαινε ένα γκόμπλιν εδώ πέρα και μου βάραγε μία με ένα δίκανο, πώς θα με ρεντάραμε εμένα, ναι? Θα με ρεντάραμε όπως με βλέπετε και από πάνω σε αυτά εδώ τα τρίγωνα θα βάζαμε και ένα δεύτερο texture που θα ήταν η ανατίναξη. Okay. Compression. Τα texture συνήθως συμπιέζονται. Υπάρχουν κάποια lossless compressions που σου δίνουν γύρω στο 50% χώρο περισσότερο, δηλαδή στο μικραίνουν. Υπάρχουν και lossy compressions που στο μικραίνουν 4 φορές. Και εδώ πάλι μπαίνεις σε διαδικασία να επιλέξεις τι θα κάνεις και γιατί. Πόσο σημαντικό είναι αυτό το texture που βλέπω? Αν είναι ένα κομμάτι από γρασίδι στην άκρη της οθόνης που δεν το δει ποτέ κανένας, με συμφέρει να του συμπιέσω το θεό του. Αν είναι όμως η μούρη της αγαπημένης μου, της ψηφιακής αγαπημένης μου, μπορώ να σας πω ότι είναι και raw εκεί πέρα, χωρίς κανένα compression. Okay. Και αυτά μπαίνουν. Λοιπόν, sprite, κάθετος, texture sheets, 2D. Εικόνες, όταν συζητάμε για 2D παιχνίδι, συζητάμε για sprite sheets, όταν συζητάμε για 3D παιχνίδι, συζητάμε για texture sheets. Συμφέρει να φορτώνεις μία εικόνα, ξέρω εγώ, 2048x2048, που να έχει κολλημένα επάνω πάρα πολλά τέτοια αυτοκόλλητα που λέγαμε πριν. Γιατί? Γιατί μπορείς να πας στην κάρτα γραφικών και να της πεις, δεν θα μου ρεντάρεις κάθε φορά μια διαφορετική φωτογραφία, αλλά σου φτιάχνω ένα batch που σου λέω ότι με αυτή την φωτογραφία που σου φόρτωσα θα περάσεις texture σε αυτή τη λίστα πολυγόνων. Και αυτό είναι ένα operation που γίνεται παράλληλα μία φορά. Οπότε έχουμε πολύ μεγάλο optimization και πολύ μεγάλο efficiency.
Light maps, bump maps, shadows και διάφορα άλλα maps. Τι είναι αυτό? Είναι ότι είναι τα shortcuts που λέγαμε. Αντί να κάτσεις να υπολογίζεις πού πέφτει το φως από τη λάμπα, το κάνεις offline, φτιάχνεις μια ασπρόμαυρη εικόνα ενός αντικειμένου, μιλάμε πάντα για σταθερά αντικείμενα, έτσι, πώς πέφτει το φως, και αυτό είναι ένα light map, το οποίο το χρησιμοποιείς και λες την κάρτα γραφικών. Το αποτέλεσμα που έβγαλες για αυτό το τρίγωνο, θα το φιλτράρεις με το light map που σου δίνω, που έχει 256 επίπεδα του γκρι από μαύρο ως άσπρο, και όπου είναι άσπρο θα βάλεις full color, όπου είναι μαύρο θα βάλεις full σκιά και όλα τα ενδιάμεσα. Αυτό έχει γίνει offline όμως, οπότε μου γλιτώνει computation time. Bump maps. Το ίδιο πράγμα με τη διαφορά ότι δεν έχει να κάνει με φως, αλλά έχει να κάνει με λακκούβες στη γεωμετρία. Μπορείς λοιπόν, φωτογραφίζοντας σε ένα ασπρόμαυρο μικροσκόπιο δέρμα, το δέρμα, αν το παρατηρήσετε, είναι σαν νησίδες και ενδιάμεσα έχει λίγο πιο σκούρες περιοχές. Αν αυτό το πράγμα το πάρεις και το εφαρμόσεις σε ένα ψηφιακό δέρμα και του πεις αυτό είναι το bump map, μπορείς να κάνεις ένα τρελό zoom, ας πούμε, σε μια σκηνή, σε ένα οτιδήποτε, σε ένα cutscene κάτι, και θα διαπιστώσετε ότι το δέρμα όντως υπάρχει. Γιατί? Γιατί κάνει αυτόματα displacement ο renderer και ρεντάρει πιο ψηλά τις φωτεινές περιοχές, πιο χαμηλά τις σκούρες. Shadows. Αντίστοιχα κόλπα υπάρχουν και για τα shadows, που γίνονται είτε με γεωμετρίες, είτε με maps, είτε με οτιδήποτε. Okay. Level of detail. Μπορείς να έχεις ένα μοντέλο σε τρία διαφορετικά ή 8 ή 16 ή όσα θέλεις διαφορετικά επίπεδα detail. Με περισσότερα πολύγωνα ή με λιγότερα πολύγωνα. Όταν βγάζω το κακό goblin στα 2 χιλιόμετρα, δεν με συμφέρει να βγάλω όλα τα πολύγωνα στην οθόνη και να φάω το χρόνο ρεντάροντας κάτι που δεν δει ποτέ κανένας. Βγάζω λοιπόν κάτι που είναι 5 πολύγωνα το ένα πάνω στο άλλο και η γενική εικόνα φαίνεται. Γιατί? Γιατί αυτό τελικά θα καταλαμβάνει 5 πίξελ. Όσο πλησιάζει όμως τον goblin, αλλάζω on the fly τις γεωμετρίες με κάτι πιο περίπλοκο, κτλ. Μέχρι εκεί που φτάνει με το τσεκούρι μπροστά σου, έχεις 100.000 πολύγωνα. Okay, γιατί βλέπεις μόνο αυτό πια. Batches είπαμε, τι σημαίνει. Optimizations. Μια τραγική ιστορία. Υπάρχουν προγραμματιστές οι οποίοι το μόνο που κάνουν είναι να κάνουν optimizations σε engines. Μόνο αυτό, τίποτα άλλο. Είναι κάτι άτομα τα οποία τέλος πάντων θυμούνται τη βίβλο του OpenGL όλοι απ' έξω και μόνο αυτό κάνουν στη ζωή τους. Και παίρνουν και πολλά λεφτά. Λοιπόν, ήχη. Η ήχη, όσο και αν σας φαίνεται παράξενο, στην πραγματικότητα είναι κομμάτι του rendering. Δεν περνάει από την κάρτα γραφικών φυσικά, έτσι, αλλά συμπεριλαμβάνεται στην όλη έννοια του render, έτσι, της δημιουργίας της εικόνας και της ατμόσφαιρας που βγαίνει προς τα έξω. Και εδώ υπάρχουν πολλά ζητήματα, με compression ή όχι compression, με διάφορα τέτοια. Εδώ πέρα που ο καλός μας προσδέσκορας δεν μας το δείχνει, 3D visuals, όπως οι τηλεοράσεις, υπάρχουν τεχνολογίες που πρέπει να ανακατευθείς και να χάσεις τη ζωή σου με τους drivers των διαφόρων εταιριών για να συνεργαστείς να το βγάλεις σε σωστό 3D και όχι ψευτο 3D. Και κυρίως υπάρχει το ζήτημα του 3D audio. Ειδικά όταν φοράς ακουστικά ή όταν έχεις ένα πεντακάναλο, εφτακάναλο, οχτακάναλο σύστημα, έτσι, ένας πολύ μεγάλος χρόνος πρέπει να αφιερωθεί στο να ακούγονται σωστά ήχοι. Και εκεί υπάρχουν μοντέλα, ακουστικά, ανάλογα με το που κοιτάει ο παίχτης, ανάλογα με τις αποστάσεις, όλα αυτά πρέπει να ληφθούν υπόψη για να γίνει ένα σωστό τρισδιάστατο ηχητικό αποτέλεσμα, αν συζητάμε για 3D παιχνίδι πάντα, έτσι. Λοιπόν, input handling, πολύ πιο απαιτητικό από ό,τι θα φανταζόσασταν, για τους λόγους που είπαμε και πριν. Όταν γράφεις κάτι σε πολλές πλατφόρμες, πρέπει να καταφέρεις με διαφορετικούς τρόπους input να έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, να είναι το ίδιο playable το παιχνίδι. Υπάρχουν πλατφόρμες, όπως τα κινητά, οι οποίες είναι επιεικώς κουλές, διότι έχεις μόνο το touch. Δηλαδή, μόνο ακουμπάς και μόνο κουνάς. Το οποίο καταλαβαίνετε ότι σε περιορίζει απίστευτα.
Και εκεί ένα πολύ μεγάλο λοιπόν ζήτημα που έχει να κάνει και με UI design, έχει να κάνει με πάρα πολλά πράγματα. Networking, το βασίλειό μου για μια καλή βιβλιοθήκη. Έτσι. Όταν αρχίσεις να ξεφεύγεις πάνω από τους 16 παίχτες, αρχίζεις και έχεις τραγικά προβλήματα συγχρονισμού, lag και όλα τα υπόλοιπα που είναι ένας εφιάλτης. Βέβαια, ο Κάρμακ έχει βγάλει τις βιβλιοθήκες του, τις παλιές, τις δικτυακές open source, και κάπως έχουμε γλιτώσει. Αλλά και πάλι, δεν υπάρχει αρκετή και καλή πληροφορία, ας πούμε, για ένα MMO. Υπάρχουν open source MMOs, αλλά έχουν και αυτά προβλήματα. Έτσι. Commercial grade κάτι είναι δύσκολο να βρεθεί. Και τέλος, εργαλεία. Proprietary, open source και custom. Proprietary σημαίνει τα σκάς. Για να πάρεις ένα commercial license της Epic 4, έτσι, της μηχανής, χρειάζεσαι 500,000. Αυτή είναι η Unreal. Έχει δύο διαφορετικά licenses. Ναι. Το πρώτο είναι χειρότερο, παρόλο που φαίνεται πιο καλό. Ναι. Γιατί σου λέει, όμως, μπορείς να το πάρεις και δωρεάν. Μέχρι τις πρώτες 5.000 revenue δεν μου πληρώνεις τίποτα. Από εκεί και πέρα, το 50%. 50 ξεκινάει και όταν περάσει τα κάποια εκατομμύρια, πάει στο 70%. Είναι και αυτή κοντά στο 500, αν θυμάμαι καλά. Οπότε έχουμε ένα πρόβλημα, όπως καταλαβαίνετε, με αυτά εκεί. Για να φτιάξεις τη γεια σου μηχανή, θα μάθεις. Έτσι, θα γίνεις προγραμματιστής. Αλλά δεν έχεις καμιά ελπίδα. Θα τελειώσεις σε 5 χρόνια, θα έχεις ένα καταπληκτικό πράγμα που θα είναι 4 χρόνια πίσω. Έτσι. Υπάρχουν, ας πούμε, στο Unity, είναι πιο οικονομική. Σωστά. Αλλά δεν έχει καμία σχέση με τις μηχανές που μιλάμε, τις AAA, έτσι. Εγώ έχω Unity license. Άστο. Εγώ το έχω το Pro κραγιαρισμένο. Εντάξει, ναι. Αλλά δεν φτάνει. Δεν φτάνει. Για AAA. Ναι, δεν φτάνει. Υπάρχουν τα open source, Ogre 3D για παράδειγμα, έτσι, εξαιρετική μηχανούλα κτλ. Με τη διαφορά ότι πρέπει να φας τουλάχιστον το μισό χρόνο που θα έτρωγες για να φτιάξεις ένα δικό σου 3D engine, για να καταλάβεις πώς δουλεύει, γιατί το documentation είναι λίγο thin, για να μην πω ανύπαρκτο. Custom. Υπάρχουν πολλοί που παίρνουν κάτι, φτιάχνουν ένα καταπληκτικό πράγμα κτλ. Και είναι μόνο για αυτούς. Okay. Καταλαβαίνετε ότι για να το κάνεις αυτό θέλεις ένα expertise τεράστιο και ένα τεράστιο expenditure, δηλαδή να σκάσεις πάρα πολλά λεφτά. Okay. Πάμε παρακάτω. Tools. Για να δούμε λίγο τι παίζεται με τα εργαλεία. Graphics engines και game engines. Το graphics engine, όπως το Ogre 3D, δεν είναι game engine, είναι άλλο πράγμα. Είναι ένα πράγμα που απλά σου φτιάχνει γραφικά. Όλα τα υπόλοιπα που συζητήσαμε εκτός από το rendering, πρέπει να τα κάνεις μόνος σου. Okay. Game engines. Υπάρχουν game engines που τα κάνουν όλα. Unreal 4, έτσι. Ξέρω εγώ, η Cry. Cry 3 πρέπει να είναι τώρα πια. Unity. Hive. Και όλα τα υπόλοιπα. Physics engines. Υπάρχουν engines τα οποία είναι μόνο και μόνο dedicated για physics. Δηλαδή, έχεις διαχωρισμένο την έννοια του παιχνιδιού, του rendering και αυτά και αναδημιουργείς τα αντικείμενά σου με μαθηματικές περιγραφές ή με object orientation, σε πιο απλό στάδιο, μέσα σε ένα physics engine και του λες αυτές είναι οι δυνάμεις, αυτό είναι το τι συμβαίνει, αυτό είναι ο αέρας, η βαρύτητα και τα υπόλοιπα και συνδέεις τα αντικείμενα του physics engine με τα αντικείμενα του υπόλοιπου game engine, το physics κάνει το simulation και σου επιστρέφει τα properties που πρέπει να περάσεις στα game objects. Γιατί να το κάνεις αυτό? Γιατί αυτά που είναι dedicated physics engines έχουν πάρα πολύ καλά physics. Πολύ καλύτερα από τα physics που έχουν συνήθως τα συνήθη game engines.
Okay. Ας πούμε, έτσι. Ναι. Το physics, τα physics της Unity, ας πούμε, είναι λίγο για κλωτσιές. Okay. Υπάρχει όμως, ας πούμε, το chimp-monk, πώς το λένε, το οποίο έχει, σου δίνει τεράστιες δυνατότητες. Αυτό το μπορείς να το πετάξεις πάνω στο Unity. Όχι, πρέπει να βρεις έναν τρόπο να τα συνδέσεις, να φτιάξεις ένα interface. Sound engines. Υπάρχουν sound engines τα οποία αναλαμβάνουν όλο το σκηνικό για το 3D που λέγαμε πριν. Okay. Και πάλι, όταν χρησιμοποιείς ξεχωριστά πράγματα, καταλαβαίνετε όμως ότι έχεις ένα extra layer πώς θα ενώσεις το μεν με το δε. Okay, που πέφτει πάλι στον προγραμματιστή. Asset managers ή asset servers. Τι είναι αυτό? Έχεις διάφορους καμένους γραφίστες που φτιάχνουν τα διάφορα κτλ, τα 3D και τα υπόλοιπα. Για σκεφτείτε τον πανικό που πρέπει να γίνει, που πρέπει να τα πάρεις όλα αυτά τα πράγματα και να τα κάθε φορά που κάνεις μια αλλαγή, να τα ξαναβάζεις πάλι μέσα και ξανά build και ξανά όλα τα υπόλοιπα. Υπάρχουν asset managers οι οποίοι αυτή τη διαδικασία την κάνουν μόνοι τους. Το σύνηθες παράδειγμα είναι η Unity. Άμα σκάσεις άλλο ένα διχίλιαρο, πεντοχίλιαρο, δεν θυμάμαι πόσο είναι, σου δίνουν τον asset server, δουλεύουν οι γραφίστες και οι θρυντάδες και τα υπόλοιπα. Και κάθε φορά που πατάνε save, αυτό περνάει αυτόματα σε όλους τους προγραμματιστές, χωρίς να κάνεις τίποτα. Και παίζει seamlessly. 3D modeling tools. 3D studio, Lightwave, Maya, ιστορίες κτλ. 2D art tools. GIMP, Photoshop, Illustrator. Πολλοί χρησιμοποιούν. Ένα κάρο ιστορίες. Βεβαίως. Εξαρτάται τι πας να κάνεις. Εάν θες να κάνεις κάτι το οποίο είναι AAA, έχεις τόση πίεση στο υποσύστημα γραφικών, που πιθανότατα δεν έχεις χρόνο να έχεις διαφορετικά πράγματα. Άρα πρέπει αναγκαστικά να πάρεις μια μηχανή η οποία και να τα έχει όλα και να τα κάνει και τέλεια.